Στις 18 Αυγούστου του 1916 ο Βουλγαρικός στρατός εισέβαλε στην Ελλάδα και οι Βούλγαροι κατέλαβαν αμαχητοί τα εδάφη της Ανατολικής Μακεδονίας χωρίς καν να υπάρχει κηρυγμένη εμπόλεμη κατάσταση ανάμεσα στις δύο χώρες. Υπάρχει όμως κάτι πολύ χειρότερο. Βρισκόμαστε στην καρδιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και η Ελλάδα ζει τις μαύρες μέρες του εθνικού διχασμού, με τον Ελευθέριο Βενιζέλο να έχει ταχθεί με τις δυνάμεις της Αντάντ, την Αγγλία και τη Γαλλία, και τον βασιλιά Κωνσταντίνο να στηρίζει τους Γερμανούς και τους Βούλγαρους συμμάχους τους. Έναν χρόνο πριν, ο Πρωθυπουργός Βενιζέλος είχε επιτρέψει την απόβαση γαλλοβρετανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη, εξαγριώνοντας τον βασιλιά, ο οποίος τον οδήγησε στην παρέτηση. Διαβάζω πως τότε ήταν που η ελληνική κυβέρνηση Γούναρη και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αρνήθηκαν την προσφορά των Άγγλων να παραχωρήσουν την Κύπρο στην Ελλάδα, με αντάλλαγμα να μπει η χώρα στον πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Τον Μάιο του 1916, ο Ιωάννης Μεταξάς, στρατιωτικός Ιθήνων Νους, σύμβουλος του βασιλιά και φιλογερμανός, ουσιαστικά παρέδωσε το ελληνικό οχυρό Ρούπελ στους Γερμανούς. Ακολούθησε γερμανοβουλγαρική εισβολή σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και στις 18 Αυγούστου του 1916 οι Βούλγαροι καταλαμβάνουν την περιοχή. Ο πληθυσμός των πόλεων της Ανατολικής Μακεδονίας και ο ελληνικός στρατός βρίσκονται εγκλωβισμένοι, υποκαθεστώς στερήσεων και κυρίως εγκαταλειμμένοι από την ελληνική κυβέρνηση. Το τέταρτο σώμα στρατού που εδρεύει στην Καβάλα λαμβάνει διαταγή να μην αντισταθεί. Ο διοικητής του, συνταγματάρχης Ιωάννης Χατζόπουλος, έχει δύο επιλογές. Ή να παραδώσει ταπεινωτικά το στράτευμα στους Βούλγαρους, ή να πάει κόντρα στα πιστεύω του και να κατευθυνθεί προς τη Θεσσαλονίκη, προσχωρώντας έτσι στους φιλοβενιζελικούς και στους Αγγλογάλους. Αποφασίζει κάτι που έμεινε στην ιστορία ως πρωτοφανές, για πολλούς δε και ντροπιαστικό. Γράφει στον βασιλιά μεταξύ άλλων: «Μεγαλειότατε να με πιστέψετε ότι έλαβα την παραπάνω απόφαση με πόνο καρδιάς, γιατί δεν υπήρχε καμία άλλη λύση αντάξια της στρατιωτικής τιμής». Το τέταρτο σώμα στρατού παραδόθηκε οικειοθελώς στη Γερμανία σε ένα ιδιότυπο καθεστώς εχμαλωσίας, το οποίο ονομάστηκε φιλοξενία. 6.100 στρατιώτες, 430 αξιωματικοί, το σύνολο των δυνάμεων της χωροφυλακής από την Ανατολική Μακεδονία και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλόρινας, όλοι μαζί 7.000 ένστολοι, ανέβηκαν σε 10 βαγόνια, ταξίδεψαν επί 12 μέρες και βρέθηκαν στο Γκέρλιτς, μια μικρή πόλη της Γερμανίας, βρέθηκαν εκεί φιλοξενούμενοι εχμάλωτοι σε ένα στρατόπεδο όπου το προηγούμενο διάστημα κρατούνταν Ρώσοι εχμάλωτοι. Αυτή η ιστορία έχει πολλές πτυχές. Οι κάτοικοι του Γκέρλιτς καλοδέχτηκαν τους Έλληνες στρατιώτες, οι Γερμανοί στρατιωτικοί προπαγάνδιζαν πως οι Έλληνες δεν είναι εχμάλωτοι αλλά φιλοξενούμενοι, οι αξιωματικοί μπορούσαν να κυκλοφορούν την ημέρα στην πόλη, πολλοί έκαναν σχέσεις και αργότερα παντρεύτηκαν Γερμανίδες, ενώ από την άλλη πολλοί στρατιώτες πέθαναν από τις κακουχίες, το κρύο και τις αυστηρές ποινές λόγω απειθαρχίας, αλλά και λόγω της συμμετοχής τους λίγο αργότερα στο κίνημα των Σπαρτακιστών και της Ρόζας Λούξεμπουργκ. Μέσα στο στρατόπεδο, οι Έλληνες εξέδιδαν δύο εφημερίδες, διδάσκονταν τη γερμανική γλώσσα και ανέπτυσαν πολιτιστικές δραστηριότητες. Ανάμεσα στους στρατιώτες ήταν ο μετέπειτα λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας Βασίλης Ρώτας, ο συγγραφέας Λέων Κουκούλας, ο ηθοποιός Βασίλης Αργυρόπουλος, ο ζωγράφος και χαράκτης Παύλος Δροδοκανάκης. Ήταν επίσης ο ανιψιός του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ο οποίος μαζί με τον Κώστα Καλαμαρά από την Σύρο μας έδωσαν την πρώτη ηχογράφηση τραγουδιού με μπουζού. Είναι το γνωστό και γιατί δεν μας το λες. Μα γιατί καλέ, γιατί, μα γιατί δεν μου το λες, μα γιατί δεν μου το λες, παραπράξησε και κλαις. Η ηχογράφηση έγινε από τους Γερμανούς από τις 12 μέχρι και τις 17 Ιουλίου του 1917, στο πλαίσιο της συλλογής υλικού από την Προσική Φωνογραφική Επιτροπή, ώστε να φτιάξει ένα μουσείο και να καταγράψει φωνές, γλώσσες και μουσικές του κόσμου. Οι Έλληνες στο στρατόπεδο του Γκέρλιτς ήταν για αυτούς θησαυρός, μια που εκεί μπορούσες να βρεις μαζεμένους ανθρώπους από ολόκληρη τη χώρα. Οι Γερμανοί τους ηχογράφησαν να μιλάνε, να τραγουδούν, να ψέλνουν. Έτσι έχουμε ηχογραφημένα μυρολόγια
παραμύθια, ιστορίες, ψαλμωδίες, δημοτικά τραγούδια, αλλά και μέχρι στιγμής την πρώτη γνωστή ηχογράφηση μπουζουκιού στον κόσμο. Οι ηχητικές καταγραφές έγιναν σε δίσκους γραμμοφόνου και σε κυλίνδρους από κερί. Βρίσκονται στο Βερολίνο, στο Πανεπιστήμιο και στο Εθνολογικό Μουσείο της πόλης. Ο μουσικός Κωνσταντίνος Ανδρικόπουλος και ο ερευνητής Γεράσιμος Αλεξάτος αφιέρωσαν πολλά χρόνια και πολύ κόπο για να ανακαλύψουν και να μας κάνουν γνωστό αυτό το πολύτιμο υλικό. Στο κανάλι του YouTube Σκατζόχυρος και Παν Κωνσταντόπουλος στο Απανδρεπέτικο μπορεί κάποιος να ακούσει τμήμα αυτού του υλικού. Στην ιστοσελίδα Paradoxon.gr μπορεί να βρει αναλυτικές πληροφορίες, ενώ στα βιβλία «Οι Έλληνες του Γκέρλιτς 1916-1919» του Γεράσιμου Αλεξάτου των εκδόσεων Κυριακίδη και «Γκέρλιτς» της Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή των εκδόσεων Αλεξάνδρεια, μπορεί κάποιος να διαβάσει όλη αυτή την απίστευτη ιστορία. Yeah.